Βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα, που μάλλον μόλις έφτασε. Ο Σωτήρης Μπολάκης βρίσκεται έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Σωτήρη. Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που καταφθάνει εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο για τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Μία σύσκεψη κατά την οποία, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, η Κατερίνα Σακελαροπούλου οφείλει βάσει των προβλέψεων να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς από το αποτέλεσμα των εκλογών, έτσι ώστε να διερευνήσει αν υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, κοινής αποδοχής, μια πολιτική κυβέρνηση. Κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται, οφείλουμε να πούμε. Ναι. Επομένως, το επόμενο βήμα για την κυρία Σακελαροπούλου είναι να πάρει και την έγκριση και των πολιτικών αρχηγών, να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, έτσι ώστε να οριστούν. Να οριστεί ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο οποίος θα είναι ένας από τους αρχαιότερους των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αριουπάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι πληροφορίες μέχρι τώρα λένε ότι αυτός που προκρίνεται αυτή την ώρα ως πρόταση κοινής αποδοχής θα είναι ο κύριος Ιωάννης Σαρμάς, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και αυτό γίνεται γιατί θα πρέπει να ορκιστεί ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο πρωθυπουργός ο οποίος θα υπογράψει και το προεδρικό διάταγμα για την συγκρότηση της Βουλής, η οποία βέβαια γνωρίζουμε ότι θα ορκιστεί την Κυριακή, αλλά αμέσως θα διαλυθεί, καθώς δεν προκύπτει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί που παρέλαβαν τις διερευνητικές εντολές τις παρέδωσαν πολύ γρήγορα. Μια καθαρά εθιμοτυπική διαδικασία, λοιπόν, όπως φαίνεται, καθώς έχουν προηγηθεί και οι διερευνητικές εντολές, η διαδικασία των διερευνητικών εντολών που απέβει άκαρπη. Μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο βρίσκεται και η Ιβόνη Κλάπα και θα μας δίνει πληροφορίες εκ των έσω. Μόλις είδαμε Ιβόνη και τον Αλέξη Τσίπρα να εισέρχεται, είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που μπήκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ακριβώς. Είναι ο πρώτος πολιτικός αρχηγός τώρα που μπήκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Πριν από λίγο πέρασε μπροστά από τους δημοσιογράφους. Καλημέρισε. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην αίθουσα όπου η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, μετά την κατάθεση των τριών διερευνητικών εντολών, κάλεσε τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής που προέκυψε από τις προηγούμενες εκλογές εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Αναμένουμε τώρα και τις αφήξεις των επόμενων πολιτικών αρχηγών. Έχει καλέσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης που να μην έχει την επίσκεψη στην Βουλή. Η κυρία Σακελαροπούλου θα επιδιώξει το σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης με όσο το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή και να διενεργήσει εκ νέου εκλογές. Αναμένουμε τώρα και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Έτσι ακριβώς είμαστε σε συνοχή ροή. Να ευχαριστήσω για την ώρα την Ιβόνη Κλάπα και τον Σωτήρη Μπολάκη.